αναφερόμαστε στα προηγούμενα. Και θα τελείωνε και γρήγορα η όλη η συζήτηση, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα ιδιαίτερα νέο στοιχείο το οποίο πρέπει να αξιολογήσουμε εδώ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι το μόνο το οποίο εγώ θέλω να πω, γιατί δεν θέλω να ξανααναπτύξουμε όλη αυτή την υπόθεση, έχουμε νομίζω συμφωνήσει ότι είναι μια σημαντική υπόθεση αυτή. Έχουμε συμφωνήσει ότι προφανώς έχει στοιχεία τα οποία πρέπει να αξιολογηθούν. Υπάρχει κάποιος ο οποίος θεωρεί ότι δεν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον στην υπόθεση Siemens. Το λέω κυρίως από την πλευρά, και θα ήθελα μια απάντηση από τους εισηγητές ή αργότερα από τους ομιλητές της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Διότι αν το έχουμε αξιολογήσει αυτό σημαντικό, εν συνεχεία ένα πράγμα πρέπει να συζητήσουμε. Γιατί δεν δέχεστε την Εξεταστική Επιτροπή, τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να συζητήσουμε. Αν είναι σημαντικό, αν είναι κάτι από το οποίο προκύπτει ότι υπάρχει πρόβλημα, και ξαναλέω, για να συνεννοηθούμε, τουλάχιστον στα βασικά προαπαιτούμενα σε αυτή την αίθουσα. Η Εξεταστική Επιτροπή δεν έχει κατηγορούμενο. Δεν έχει πρόσωπο. Η Εξεταστική Επιτροπή συζητάει τυχόν προβλήματα, δυσκολίες, ζητήματα, παρανομίες που ίσως να ανακύπτουν. Η Εξεταστική Επιτροπή απλώς συζητά ένα θέμα μείζωνος ενδιαφέροντος. Έχει προκύψει σε όλο τον κόσμο ότι η Siemens δωροδοκούσε. Έχει προκύψει αυτό. Δεν έγινε στην Ελλάδα, έχει γίνει σε όλο τον κόσμο. Προφανώς δωροδοκούσε, διότι εγώ δεν ξέρω καμία εταιρεία η οποία να κάνει δωρεές. Δωροδοκούσε για να έχει μια προνομιακή σχέση με τις προμήθειες των κρατών. Γι' αυτό δωροδοκούσε. Προφανώς αυτό έχει πολιτικό ενδιαφέρον. Όχι μόνο ηθικής τάξης, όχι μόνο ποινικής τάξης, έχει και οικονομικό ενδιαφέρον. Διότι για να δωροδοκούν σημαίνει ότι κάποια προνόμια ήθελαν να έχουν που δεν μπορούσαν να τα εξασφαλίσουν μέσα από τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Γι' αυτό δωροδοκούσαν. Άρα σημαίνει αυτό ότι ο ελληνικός λαός πλήρωνε κάτι. Αυτό συνέβαινε. Εμένα ειλικρινά σας το λέω, ποσός με απασχολεί εάν οι εμπλεκόμενοι είναι του Πασόκ, της Νέας Δημοκρατίας ή και των δύο. Μου είναι παγερά αδιάφορο. Ας είναι και των δύο. Ας είναι του ενός. Ας είναι μόνο του Πασόκ. Ας είναι μόνο ο κύριος Τσουκάτος ή ας είναι κι άλλοι. Ας είναι για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μας ενδιαφέρει. Είναι προφανώς ότι κυβερνητικοί αξιωματούχοι σε διάφορα επίπεδα ευδοκούντο. Ωραία, αυτό δεν πρέπει να ελεγχθεί. Ακούω λοιπόν την απάντηση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, την πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Πρέπει να ελεγχθεί. Συμφωνούμε ότι πρέπει να ελεγχθεί. Εάν συμφωνούμε ότι πρέπει να ελεγχθεί, έρχεστε και λέτε. Αυτό να ελεγχθεί από τη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Εγώ λέω, άρα αυτό είναι μόνο ένα ζήτημα ποινικό. Δεν έχει ενδιαφέρον πολιτικό. Δεν έχει πολιτική σημασία πώς κάποιοι δωροδοκήθηκαν. Εγώ σας λέω, ανεξαρτήτως των προσώπων, στο επίπεδο των διαδικασιών, το γεγονός ότι οι διαδικασίες είναι τόσο διάτριτες προφανώς, ώστε κάποιοι να μπορούν να δωροδοκούν. Στο επίπεδο των διαδικασιών, δεν αξίζει τον κόπο να το δούμε πώς έγινε αυτό το πράγμα. Ποιος πήγε, ποιον βρήκε, γιατί οι διαγωνισμοί δεν λειτουργήσαν. Ποιος μηχανισμός δεν θωράκισε επαρκώς και αποτελεσματικά τη διαδικασία. Αν υπάρχουν ελλείμματα στην νομοθεσία, αυτά δεν πρέπει κάποιος να τα συζητήσει. Σε αμιγώς πολιτικό επίπεδο το λέω. Γιατί μας παραπέμπεται στην ποινική διαδικασία. Ποινική διαδικασία, δεν το ακούσαμε το επιχείρημα. Το ακούσαμε πριν από ένα ορισμένο χρόνο, ότι πρέπει να περιμένουμε την ποινική διαδικασία γιατί βρίσκεται στο στάδιο της προκαταρκτικής εξετάσεως. Ομολογώ ότι και τότε δεν το είχα καταλάβει το επιχείρημα. Θα προσπαθήσω να το δω και τώρα. Αλλά πέρασαν και 18 μήνες. Τώρα λοιπόν βρισκόμαστε στην ανακριτική διαδικασία. Και δεις το πέρας της. Διότι όπως γνωρίζετε από τη στιγμή που έχουμε απολογίες κατηγορουμένων, η ανάκριση βαδίζει στο τελείωμά της. Έτσι δεν είναι? Πού είναι το πρόβλημα στο να συσταθεί τώρα μια εξεταστική επιτροπή? Τι θα πάθει δηλαδή, να καταλάβω, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω το επιχείρημα το οποίο ακούω από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, και εγώ θα ήθελα να το πούμε ξεκάθαρα αυτό. Μήπως μας διαφεύγει κάτι? Μήπως καλόπιστα εμείς ερχόμαστε σε αυτή τη συζήτηση να δούμε γιατί δεν πρέπει να ψηφίσουμε την Εξεταστική Επιτροπή? Γιατί εγώ ομολογώ ότι δεν βλέπω το λόγο γιατί δεν πρέπει να ψηφίσουμε την Εξεταστική Επιτροπή. Άκουσα με προσοχή τον εισηγητή της πλειοψηφίας. Και το μόνο που άκουσα για μια ακόμη φορά είναι ότι η τυχόν σύσταση στην παρούσα φάση της Εξεταστικής Επιτροπής θα δημιουργήσει εμπόδιο στην ροή της ποινικής διαδικασίας. Ερώτημα συγκεκριμένο. Όταν εννοείται ροή της ποινικής διαδικασίας, εννοείται ενδεχομένως και την έκδοση αμετακλήτου αποφάσεως, δηλαδή να τελειώσει από τον Άριο Πάγο? Εννοείται ότι ανεξαρτήτως, εγώ σας λέω ότι δεν ασκεί καμία.
διώξει ο ανακριτής σε πολιτικά πρόσωπα. Διότι κρίνει ότι δεν εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα, δεν εμπλέκονται υπουργοί, δεν εμπλέκεται κανένας. Αυτό πάλι ερωτώ. Πώς μας εμποδίζει να δούμε εμείς τι συνέβη και ποια είναι τα ελαττώματα της διαδικασίας, να τα δούμε στην πορεία, ώστε να δούμε ξανά τις δυνατότητες τις νομοθετικές και τις πολιτικές να βελτιώσουμε τη διαδικασία. Γιατί να μην εξεταστεί αυτό? Αν προκύψουν μέσα από την Αποξεταστική Επιτροπή ζητήματα ποινικών ευθυνών, την ξέρουμε τη διαδικασία. Είναι η διαδικασία του 86. Μιλώ για την ευθύνη περί υπουργών, των υπουργών, των πολιτικών προσώπων. Εάν δεν προκύψουν, πάλι δεν πρέπει να εξεταστεί το ζήτημα αυτό ούτως ή άλλως. Και περιμένω μία απάντηση. Με ποιον συγκεκριμένο όμως, θα μου πείτε αναλυτικά, με ποιον συγκεκριμένο τρόπο παρεμποδίζεται η ποινική διαδικασία? Έστω δηλαδή ότι αύριο το πρωί, σήμερα το βράδυ, αποφασίζουμε τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής. Και από αύριο το πρωί λειτουργεί μια Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή, η οποία εξετάζει το θέμα της Ζήμανης. Τι θα πάθει η ποινική διαδικασία? Δεν θα απολογηθούν οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι? Δεν θα συνεδριάσει το Δικαστικό Συμβούλιο? Δεν θα υπάρξει κάποιο βούλευμα, παραπεμπτικό ή απαλλακτικό ή οτιδήποτε? Τι θα πάθει η ποινική διαδικασία από το γεγονός ότι εδώ θα συνεδριάζει μια Εξεταστική Επιτροπή και ενδεχομένως θα κάνει την ίδια ή και άλλη δουλειά από αυτήν την οποία έχει κάνει ο ανακριτής στην ανακριτική διαδικασία? Τι θα συμβεί δηλαδή? Αυτό το επιχείρημα το ακούμε και το ξανακούμε. Ειλικρινά δεν το έχω καταλάβει σε κανένα επίπεδο. Και να σας το πω διαφορετικά. Αν είχε ένα νόημα αυτό το επιχείρημα, πότε? Όταν γινόταν η προκαταρκτική εξέταση, που θα μπορούσε το νόημά του να είναι το εξής. Ότι ενδεχομένως το να τρέξουν παράλληλα δύο διαφορετικές διαδικασίες θα μπορούσε να δώσει ίσως ευκαιρίες να συντονιστούν λόγω χάρη οι κατηγορούμενοι ή να αποκρύψουν αποδεικτικά στοιχεία ή να δώσουν μια κάποια τέτοια βλάβη στη συγκέντρωση του αποδεικτικού υλικού. Να διερωτηθώ τώρα εγώ, ελεύθεροι κατηγορούμενοι ή ύποπτοι καθ' όλη τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξετάσεως αλλά και μέχρι σήμερα, γιατί δεν ξέρω να έχει προφυλακιστεί και κάποιος σε αυτή τη διαδικασία. Ελεύθεροι λοιπόν όλοι αυτοί δεν είχαν τη δυνατότητα να συντονιστούν? Θα συντονιζόντουσαν επειδή τάχα θα είχε συσταθεί μια εξεταστική επιτροπή? Δεν είχαν τη δυνατότητα όλο αυτό το χρονικό διάστημα να αποκρύψουν και να αλλοιώσουν και να εξαφανίσουν αποδεικτικό υλικό? Τώρα θα το αποκτήσουν αυτό το συγκεκριμένο δικαίωμα? Αλλά εν πάση τόση, πείτε ότι στα πλαίσια της προκαταρκτικής υπήρχε μια τέτοια σκέψη. Τώρα στο πέρας της διαδικασίας ανακριτικής, τι θα πάθει δηλαδή η ποινική διαδικασία από τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής? Αυτό είναι που πρέπει να απαντηθεί. Άμα δεν το απαντάτε αυτό, δεν μας λέτε τίποτα. Και εμείς το διευκρινίζουμε. Δεν θέλουμε βεβαίως και να σταματήσει ο έλεγχος στο 2004. Θέλουμε να επεκταθεί μέχρι την τελευταία στιγμή ολοκληρώσεως της συμβατικής διαδικασίας με τις Ζήμενες. Αυτό λέτε είναι το θέμα? Πάντως, αν είναι αυτό το θέμα, ας έρθει ανοιχτά η κυβέρνηση να το πει αυτό το πράγμα. Ας έρθει η κυβερνητική πλειοψηφία να πει ότι εμείς θέλουμε να το σταματήσουμε στο 2004. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε πώς μέσα από μια τέτοια διεργασία καταλήγουμε σήμερα σε μια καταλήγει η κυβερνητική πλειοψηφία σε μια αρνητική θέση. Άκουσα από το φίλτατο και αγαπητό συνάδελφο τον κύριο Καραμάριο το εξής επιχείρημα. Δεν θα γίνει και τίποτα με την παραγραφή, διότι σε τελευταία ανάλυση και παραγραφή λέει να υπάρξει. Υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα, αν προκύψουν στοιχεία, να το ζητήσει ο ίδιος ή η κληρονόμη του να αναβιώσει η διαδικασία. Μα αυτό θα μου επιτρέψετε να σας πω. Είναι μια διαδικασία προς αποκάθαρση του ονόματος του εμπλεκομένου. Εντάξει, αυτό λέει το Σύνταγμα, αλλά πώς αντιλαμβάνεστε, εμάς εκείνοι να διασφαλίσουμε, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προφανές. Εκείνο πρέπει να διασφαλίσουμε είναι ότι δεν θα υποπέσουν τα δική μας παραγραφή και δεν θα πάνε στην τιμωρησία. Και όχι να περιμένουμε το εξής, να γίνει μια ποινική διαδικασία, να ολοκληρωθεί και να φτάσει αυτή στο πέρας της, εάν τυχόν εμπλακούν εκεί ονόματα ή προφανώς μη πολιτικά ή πολιτικά που δεν μπορούν πια να τα αγγίξουν λόγω της παραγραφής και φτάσουν στο σημείο οι υπόλοιποι συγκατηγορούμενοι να απαλλαγούν, να έρθει τότε ο εμπλεκόμενος πολιτικός και να πει κάντε μου τώρα και μια διαδικασία για να με απαλλάξετε και από την Βουλή. Αυτή είναι η διαδικασία πολύ στην οποία αναφέρεστε. Μα εμάς, αυτό νομίζω που μας ενδιαφέρει, όχι εμάς, όχι μόνο εμάς, όχι εμάς ως Λαϊκό Ορθόδοξο Έγκριμο, νομίζω ότι θα έπρεπε και εσάς, νομίζω ότι πρέπει και όλες τις φτέρυγες της Βουλής, νομίζω ότι ενδιαφέρει τον ελληνικό λαό. Τι είναι εκείνο που μας ενδιαφέρει? Μη τυχόν και υπάρξουν ευθύνες, οι οποίες προκύψουν και εν συνεχεία λόγω της
δεν μπορούν να ελεγχθούν ποινικά αυτοί. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Άρα λοιπόν, έχετε μπροστά σας ένα θέμα. Ισχυρίζεται η πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ενδεχομένως έχει δίκιο, ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρωτίστως και κυρίως αφορά το ΠΑΣΟΚ. Ένας λόγος παραπάνω. Τότε πια εγώ δεν βλέπω ούτε καν το πολιτικό θέμα. Ποιο είναι το πολιτικό ζήτημα εδώ? Εάν αυτό αφορά τον κύριο Τσουκάτο και αφορά την περίοδο της διακυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ και μόνο την περίοδο της διακυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ, τότε πόσο περισσότερο. Προχωρήσει εσύ στα Εξεταστική Επιτροπή προκειμένου να ανακύψουν ευθύνες, εγώ λέω παραγεγραμμένες ημί. Διότι και σε ηθικό επίπεδο, όχι μόνο σε ποινικό επίπεδο, σε πολιτικό επίπεδο έχει μία σημασία αυτό. Το να προκύψουν οι ευθύνες του ΠΑΣΟΚ. Ή αν προκύψουν οι ευθύνες των δικών σας, της Νέας Δημοκρατίας, υποθέτω ότι δεν θέλετε να τις συγκαλύψετε αυτές τις ευθύνες. Γίνεστε δηλαδή συμμέτοχοι στην ευθύνη ορισμένων, αν τυχόν. Δεν το ξέρω. Μπορεί να μην υπάρχει τίποτε. Αλλά ομολογώ ότι όλοι μπαίνουμε σε έναν προβληματισμό όταν σε τέτοια πρόταση ακούμε όχι. Επιτρέψτε μου, θα πω το εξής. Το ξανάπα και στην υπόθεση Παυλίδη και τελειώνω. Εγώ δεν έχω να πω πάρα πολλά. Μου φαίνονται περίπου αυτονόητο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να υπάρξει αρνητική θέση σε αυτή την πρόταση. Δεν μπορώ να ακούσω, δεν έχω ακούσει και κανένα επιχείρημα. Εγώ περιμένω να ακούω επιχειρήματα στη Βουλή. Γιατί δεν πρέπει να καταργηθεί η Εξεταστική Επιτροπή για αυτό το ζήτημα? Και δεν ακούω κανένα. Επιτρέψτε μου λοιπόν ένα τελευταίο. Ακούστε κάτι. Δεν είναι λογική και συμπεριφορά αυτή. Αυτό είναι, εγώ είμαι ο τελευταίος σε τελευταία ανάλυση, ο οποίος ενδιαφέρομαι για το αν η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ, τα δύο κυβερνητικά κόμματα, θέλουν να έχουν καλή εικόνα στον κόσμο προς τα έξω και στην κοινωνία. Αλλά μου φαίνεται σχεδόν αυτοκτονικό και αυτακαταστροφικό αυτό το οποίο κάνετε. Όποτε υπάρξει αίτημα το από την αντιπολίτευση προς έλεγχο μια συγκεκριμένη υποθέσεως, ναι, όταν είναι η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, αρνείται τα πάντα. Ακούω αυτό το επιχείρημα, έχουμε λέει δώσει τα πάντα στο φως. Τι ακριβώς έχει δώσει στο φως? Και φέρανε την υπόθεση των κουμπάρων. Μα η υπόθεση των κουμπάρων δεν ήταν πολιτική υπόθεση. Η υπόθεση των κουμπάρων ήταν υπόθεση η οποία κινήθηκε στο πλαίσιο του ποινικού δικαίου. Δεν την κινήσατε εσείς, ο εισαγγελέας την κίνησε. Δεν σας ρώτησε. Στο βατοπέδι τι κινήσατε? Κινήσατε μία διαδικασία, προέκυψε μία ολόκληρη ιστορία, μιλήσατε αορίστως και τελείως αφηρημένα για πολιτικές ευθύνες και καταλήξαμε να μείνει στο πουθενά. Στο πουθενά καταλήξαμε στην υπόθεση Παυλίδη. Ακούω ότι αύριο θα αποχωρήσετε στη δεύτερη υπόθεση Παυλίδη. Επομένως, τι είναι εκείνο το οποίο τελικά στείλατε στη δικαιοσύνη? Στείλατε με δική σας απόφαση. Στείλατε με πολιτική απόφαση. Όχι στείλατε τη δικαιοσύνη υπό την έννοια ότι ο εισαγγελέας άσκησε τη δίωξη. Μα δεν θα σας ρωτήσει. Τι είναι εκείνο το οποίο στείλατε? Και το απευθύνω το ερώτημα σε εσάς. Αλλά το απευθύνω και το εσάς. Και εσείς τι στείλατε στη δικαιοσύνη επί των ημερών σας? Όταν λοιπόν έχετε καταλήξει τα δύο μεγάλα κόμματα, οι δύο μεγάλες παρατάξεις, έχετε καταλήξει ότι ενώ διαπιστώνετε ότι υπάρχει λαϊλασία του πλούτου του ελληνικού λαού, διαπιστώνετε ότι υπάρχει κακοδιαχείριση, διαπιστώνετε ότι υπάρχει διαφθορά, αποτελεί πια συλλογική πεποίθηση του Έλληνα αυτό. Αυτό δεν σας αφορά. Δεν ανησυχείτε. Δεν ανησυχείτε για το πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η συλλογική πεποίθηση. Εσείς θα έπρεπε να ανησυχείτε, όχι εμείς. Εσάς θα έπρεπε να αφορά πρωτίστως, όχι εμάς. Εσείς φέρετε την ευθύνη να ενεργοποιείτε τις πρόνοιες του Συντάγματος για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Μην ερχόμαστε εδώ και λέμε ότι ο νόμος περί ευθύνης υπουργών είναι κακός. Είναι κακός γιατί έχει καταλήξει να μην αρκεί έτσι όπως το χρησιμοποιείτε. Εάν κάνατε αυτά που έπρεπε, ο νόμος περί ευθύνης μπορούσε να λειτουργεί. Δεν καταλαβαίνετε ότι φέρετε ακεραία την πολιτική ευθύνη για το ότι δεν ενεργοποιείτε αυτό το νόμο και τις συνταγματικές πρόνοιες? Και δεν καταλαβαίνετε πού οδηγεί αυτό? Αυτό οδηγεί πλέον σε μία συλλογικά διαμορφωμένη πεποίθηση ότι οποιοδήποτε εξακοντήσει οποιαδήποτε, όσο αβάσιμη και να είναι, προσέξτε τι σας λέω, διότι όταν συγκαλύπτεις τα χοντρά εν συνεχεία και εκεί που πράγματι θα μπορούσες να πεις ότι κύριε, εδώ δεν υπάρχει τίποτε, δεν υπάρχει υπόθεση, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Όταν λοιπόν συγκαλύπτεις τα χοντρά, εν συνεχεία όποιος και να πει οτιδήποτε, πλέον έχει δίκιο. Αυτή είναι η απαξίωση σήμερα του πολιτικού συστήματος. Αυτό είναι το αδιέξοδο στο οποίο έχουν οδηγήσει πρακτικές συγκαλύψεως. Και διερωτώ με, ειλικρινά το λέω σε επίπεδο πολιτικής ευθύνης, τι θα σήμαινε, εγώ σας
Ναι, υπήρξε και ένας διεφθαρμένος υπουργός. Και τι έγινε? Για μια παράταξη. Δεν θα γινόταν απολύτως τίποτε εάν η παράταξη αυτή με το που το εντόπιζε τον απομόνωνε. Και θα ήταν τιμή της και καμάρι της. Και έτσι θα αποκαθιστούσε και την εμπιστοσύνη. Δηλαδή, αν ανακαλυπτόταν ένας διεφθαρμένος. Συγγνώμη, να τα πούμε όλα. Στην Ελλάδα είναι η μόνη χώρα. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Βόρειο, σε 30 δευτερόλεπτα τελειώνω. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα η οποία έχει προβλήματα πολιτικής διαφθοράς. Δεν υπάρχουν προβλήματα πολιτικής διαφθοράς στην Αμερική. Δεν υπάρχουν προβλήματα πολιτικής διαφθοράς στη Γαλλία. Δεν υπάρχουν προβλήματα πολιτικής διαφθοράς στη Γερμανία. Είναι όμως η μόνη χώρα η οποία επιμένει η πολιτική της κάστα να λειτουργεί ενσωματώνοντας το πρόβλημα. Διαχέοντάς το ως πολιτική ευθύνη στο σύνολο του πολιτικού κόσμου. Εσείς την επιλέξατε αυτή την οδό. Εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να είστε αλληλεγγύοι με τους τυχόν διεφθαρμένους. Εάν είχατε μια διαφορετική στάση, τότε και ο ελληνικός λαός θα είχε μια διαφορετική στάση απέναντι στα θέματα αυτά, ούτε θα ήταν τόσο εύπιστος, ούτε θα είχε αυτή την συλλογική πεποίθηση ότι πλέον το σύνολο του πολιτικού κόσμου είναι διεφθαρμένο. Εμείς δεν μπορούμε να συμπράττουμε σε αυτά, σαφώς και υπερψηφίζουμε την εξεταστική και δηλώνουμε ξεκάθαρα όλα στο φως, όλα στη δικαιοσύνη, όλα στο φυσικό του δικαστή, μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού στον πολιτικό κόσμο και στο πολιτικό σύστημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ με τον κύριο Βορύδη. Έχω την τιμή να ανακοινώσω στο σώμα ότι η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης δια συνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλιουχικών εταιριών. Ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, ο κ. Βορύδης, ορίζει και τον βουλευτικό εκπρόσωπο, τον βουλευτή κ. Γεωργιάδη. Και ο συνδικό αγορητή. Και ο συνδικό αγορητή. Εντάξει. Έχετε και ο συνδικό αγορητή, ο υπογράφος. Εντάξει, θα σπάει. Είναι ότι ορίζει και τον βουλευτικό εκπρόσωπο. Το λόγο έχει ο κύριος Τσόκας, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Για 8 λεπτά από εδώ και πέρα οι βουλευτές, έτσι. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, ζούμε ένα πολιτικό και κοινωνικό παράδοξο. Παρακολουθώ τις πρώτες 5 ομιλίες και πλην της Νέας Δημοκρατίας βλέπω ότι αναπτύσσεται ένας πολύ γόνιμος και ουσιαστικός προβληματισμός, έντιμος και έγκυρος στο να συμβάλλει ώστε να αλλάξει σελίδα το πολιτικό σύστημα στα ζητήματα διαφάνειας, στα ζητήματα αποτελεσματικότητας της διαχείρισης. Ενώ λοιπόν αυτό συμβαίνει σε αυτή την αίθουσα, η διακυβέρνηση της χώρας βρίσκεται εκτός ελέγχου. Η οικονομία καταραίει, οι πολίτες και το κοινωνικό κράτος πλήττονται. Και σε ενώ αυτό υπάρχει και η Νέα Δημοκρατία δείχνει ανίκανη να διαχειριστεί αυτά τα θέματα, έχουμε μια κυβέρνηση που μοναδική της επιδίωξη είναι να γαντζωθεί στην εξουσία, να παραμείνει γαντζωμένη στην εξουσία. Γι' αυτό και επιχειρεί, και το λέω με ακρίβεια αυτό, να ταυτίσει την κατάρρευση τη δικιά της με την κατάρρευση της χώρας για να τη χρησιμοποιήσει στη συνέχεια ως άλοθη ότι τάχα φταίει η κρίση. Έχει αποδειχθεί περίτρανα πλέον ότι στα φαινόμενα διαφθοράς, αδιαφάνειας, αυθαιρεσίας, σπατάλησης και κακοδιαχείρισης, ιδιωτικοποίησης του δημόσιου πλούτου, απαξίωσης των θεσμών, η Νέα Δημοκρατία όταν έρχεται θέμα τέτοια συζήτησης σφυρίζει κλέφτικα. Να τροφοδοτεί στη συνέχεια πολιτικές επιλεκτικότητας, συγκάλυψης, συμψηφισμών και στο τέλος κουκουλώματος με προβολή την παραγραφή. Είναι ή δεν είναι ξεκάθαρο μήνυμα κουκουλώματος και ατιμορρησίας από την κυβέρνηση Καραμαλή η πολιτική της στάση στην υπόθεση των άγωνων γραμμών, στην υπόθεση Παυλίδη? Πώς μπορεί πλέον να κυβερνά μια κυβέρνηση που είναι σε δυσαρμονία με τη βούληση της πλειοψηφίας της Βουλής? Μια κυβέρνηση που συγκεντρώνει ψήφους μειοψηφίας και είναι σε ομοιρία από τα στελέχη της. Η αντίληψη του «δεν δίνω πλέον λογαριασμό σε κανέναν», κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, τελειώνει. Σύντομα οι πολίτες θα στείλουν το λογαριασμό στην καταραίουσα κυβέρνηση. Πώς μπορούμε να μην σας καταλογίσουμε ευθύνες όταν είναι ή δεν είναι συγκάλυψη η επιλεκτικότητα, όταν ενώ σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, σε όλα κυριολεκτικά τα μέσα ενημέρωσης,
σε όλους τους κοινωνικούς φορείς. Άλλα διαρρέουν οι Αμερικάνοι και συζητιώνται. Άλλα διαρρέουν οι Γερμανοί. Άλλα αρχαιοθετεί ο Έλληνας εισαγγελέας. Και ο μόνος που αρνείστε να συζητήσει το θέμα είναι το κατεξοχήν αντιπροσωπευτικό όργανο της ελληνικής κοινωνίας, η Βουλή. Δηλαδή όλη η Ελλάδα συζητάει, οι εφημερίδες συζητάνε, οι φορείς συζητάνε και αρνείστε να συζητήσει θέματα τα οποία σχετίζονται με την διαφάνεια η Βουλή. Δεν θεωρείτε ότι προσβάλλετε το λαϊκό αίσθημα, τη λαϊκή βούληση? Τι φοβάστε? Δεν θέλετε να μάθει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει και μέσα από αυτό να υπέλθουν και οι διορθωτικές πράξεις και να υπάρξει τιμωρία? Δεν θέλετε να μάθει ποιος είναι ο Ρόκος, ποια είναι η Αλεξία, ποια είναι όλα αυτά τα ονόματα που ακούγονται από εδώ και από εκεί? Και θα μπορούσε η κυβέρνηση με την θέλησή της να ανοίξει αυτή την κουβέντα συντεταγμένα. Είναι εθνική αναγκαιότητα και προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη κοινωνική συνοχή για να αντιμετωπιστεί πρώτα όμως η διαφθορά και η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Το ΠΑΣΟΚ με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες επιμένει αταλάντευτα στη διερεύνηση από τη Βουλή όλων των υποθέσεων που βαρύνουν πολιτικά πρόσωπα. Βατοπέδι, ομόλογα, Κουμπάρι, Ζήμενς, και αυτό όχι για λόγους ρεβανσισμού ή μικροκομματικής σκοπιμότητας. Για μας η αντιμετώπιση της διαφθοράς δεν είναι πεδίο κομματικής αντιδικίας, είναι όρος εθνικής επιβίωσης. Γιατί για μας δεν είναι το ζητούμενο η στοχοποίηση προσώπων ή κομμάτων, για μας το ζητούμενο είναι να αλλάξουμε την αντίληψη διακυβέρνησης. Είναι μια άλλη πορεία στη διαχείριση των αναπτυξιακών πόρων, με το μέσο στο αναπτυξιακό σύστημα, την οικονομία, την υγεία. Αν δεν θέσουμε τέρμα στη διαφθορά και την λαϊλασία του δημόσιου χρήματος, η χώρα δεν πρόκειται να βγει από την κρίση. Η διαφθορά δημιουργεί επιπτώσεις στον πολίτη, επιβαρύνει τη ζωή του. Όταν κάποιος ισχυρός χρησιμοποιεί μαύρο χρήμα για να επιβάλλει τη δύναμή του, αυτό μετακυλείται στον πολίτη, μετακυλείται στο γάλα, μετακυλείται στην υγεία, μετακυλείται στην παιδεία, μετακυλείται στις άγονες γραμμές. Αυτό θέλουμε να αλλάξουμε. Και η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός θα έπρεπε σε αυτά τα πράγματα να πούν ναι. Και αντί να προσπαθούν να βγάλουν λάδι όποια στελέχη τους με τον ένα ή άλλο τρόπο εμπλέκονται. Τι κάνετε όμως για τις υποκλοπές? Συνωμοσία κατά της πατρίδας, ξεμπερδέψατε. Για τα καρτέλ, έπεσαν στα μαλακά οι κουμπάροι. Για τα τοξικό αμάλογα, ανίδεοι και επίορκοι διοικητές των ταμείων, αυτοί έφταιγαν. Για το βατοπέδι, παραπλανηθέντες υπουργοί. Για το γερμανό, ο ΟΤΕ κρατικοποιεί τμήμα με υπερπολαπλάσιο τίμημα και στη συνέχεια η κυβέρνηση ξεπουλά ολόκληρο τον ΟΤΕ. Ποιος κερδίζει, ποιοι ενέχονται, πού βρίσκεται το θέμα, δεν σας ενδιαφέρει να ανοίξει το θέμα της πολιτικής συζήτησης. Για τις άγονες γραμμές, ο νησιώτης πληρώνει και το δημόσιο πληρώνουν χρυσάφι, χωρίς να έχουν συγκοινωνία. Και σήμερα οι Siemens, λέτε εσείς, λέει ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμαλής, το λένε τα στελέχη σας, η υπόθεση άλλων είναι οι Siemens. Δεν μας αφορά σαν κόμμα, δεν μας αγγίζει. Εάν δεν σας αγγίζει, αλλά να το συζητήσουμε. Να δούμε ποιοι φταίνε, τι πρέπει να αλλάξει. Θα ακολουθήσουμε ποιο μοντέλο στην οργάνωση των πολιτικών κομμάτων, στην αυτονομία των πολιτικών κομμάτων. Γιατί λοιπόν ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες δήλωνε ότι το σκάνδαλο Siemens δεν αφορά τη Νέα Δημοκρατία και τώρα λέτε όχι στην Εξεταστική Επιτροπή που ζητάει το ΠΑΣΟΚ για τρίτη φορά, το υπενθυμίζω και το υπογραμμίζω. Και όχι μόνο δεν το κάνετε αυτό και δεν δέχεστε να γίνει εξεταστική, αλλά κάνετε κάτι χειρότερο. Ως διατάφτα παρουσιάζεται στην κοινωνία μέσω του Υπουργού Προπαγάνδας ότι... Τι κάνετε, μόλις φουντώνει η κατακραυγή σε βάρος της Νέας Δημοκρατίας, τότε βρίσκεται το βαθύ κράτος της ΙΕΝΕΤ. Την βάζετε και εξαπολύει η μαύρη προπαγάνδα. Για να τι, για να σκεπάσετε τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό, την κατάρρευση της οικονομίας, την διοικητική ασφυξία. Και μετά αρχίστε και επιλεκτικά διαρρέετε για τη Siemens. Επιλεκτικά χρονικά, επιλεκτικά ως προς τα πρόσωπα, επιλεκτικά ως προς τους χρόνους. Λοιπόν, διαλέγετε τη λογική του συμψηφισμού και όχι της ανεξαρτησίας του πολιτικού συστήματος και της αυτονομίας. Πρέπει να καταλάβετε ότι είμαστε οι επισπεύδοντες και σας εγκαλούμε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι παραμύθι αυτό που λέτε ότι τάχα και βρίσκει ακροατήριο μόνο στα βαποράκια σας, ότι τάχα πρώτα η δικαιοσύνη και μετά η εξεταστική. Διαβάστε τι έλεγε πριν γίνει πρωθυπουργός ο κύριος Καραμαλής. Πέστε μας τι έλεγε για το Σάμενα. Πέστε μας τι έλεγε σε μια σειρά από υποθέσεις. Γιατί άραγε με το βατοπέδι δεχτήκατε κάποια στιγμή και συρθήκατε. Αλλά τώρα αυτά τα κάνετε κολοτούμπα και λέτε πρώτα εξεταστική για...
δικαστικός έλεγχος και μετά πολιτικός έλεγχος. Στερείται από τη Βουλή το δικαίωμα να ελέγξει, να συζητήσει με διαφάνεια και καθαρότητα. Υπάρχουν όμως ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντήσετε. Γιατί αφήσατε να χαθεί τόσο πολύτιμος χρόνος για τη Siemens? Γιατί επί 18 ολόκληρους μήνες ερευνούσε την υπόθεση ένας μόνο εισαγγελέας με μία γραμματέα, όταν στη Γερμανία υπήρχαν 20 δικαστές και εισαγγελείς? Γιατί δεν ενεργοποιήθηκαν έγκαιρα η αρχή της καταπολέμησης, κύριε Πρόεδρε, της καταπολέμησης του βρώμικου χρήματος, η υπηρεσία ειδικών ελέγχων? Γιατί εξακολουθεί να συναλλάσσεται το ελληνικό δημόσιο με μια εταιρεία που η ίδια ομολογεί πως έχει δώσει μαύρο χρήμα για να πάρει δουλειές? Πέστε μου, ξέρατε ναι ή όχι ότι η Siemens είναι ο μονοπωλιακός τροφοδότης της Deutsche Telekom? Πώς δεχτήκατε να εκποιηθεί για ένα κομμάτι ψωμί ο δημόσιος πλούτος, ο ΟΤΕ, σε μια εταιρεία που δήλωνε ότι με μαύρο χρήμα έκλεινε τις δουλειές? Γιατί διατηρείται στη θέση τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΤΕ, ο οποίος διώκεται για απιστία σε βαθμό κακουργήματος για χαριστική σύμβαση με την εταιρεία Siemens? Πού πήγαν τα 6 εκατομμύρια ευρώ που φαίνονται στο ταμείο ότι είχε ο κύριος Μαυράκης, και γιατί η δικαιοσύνη δεν τα συσχέτισε με το θέμα? Γιατί προσπαθείτε να περιορίσετε την έρευνα μόνο την περίοδο 1994-2003, ρίχνοντας λάσπη στο Πασό και στον πρόεδρο Γιώργο Παπανδρέου, και την ίδια στιγμή προσπαθείτε με κάθε τρόπο να κουκουλώσετε την υπόθεση, όταν μάλιστα ο κύριος Σίχατσεκ, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, αφήστε όταν μάλιστα... γιατί ολοκληρώστε, τι να κάνουμε τώρα, θα κύριε διαμαρτυρηθούν, θα διαμαρτυρηθούν οι βουλευτές που δεν θα μιλήσουν. Δυο λεφτά κύριε Πρόεδρε, μην με διακόπτετε και είναι πάνω στο κρίσιμο γιατί θέμα. Είπατε ο κύριος Σίχατσεκ αναφέρεται σε συγκεκριμένες ροές μαύρου χρήματος στο δεύτερο εξάμηνο του 2004. Γιατί δεν έγινε έλεγχος? Για ποιους λόγους, ενώ υπάρχουν ομολογία ότι υπήρχαν συγκεκριμένοι που διακινούσαν μαύρο χρήμα τη Siemens, Ράμος, Δευλέτογλο, Πίγασος, εταιρεία χρηματιστηριακή, για ποιος λόγος δεν έχει γίνει έρευνα? Και λέτε τώρα η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που αποκαλύπτει τα σκάνδαλα. Δεν είμαστε οι ίδιοι, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Το Πασόκ λέει όλα στο φως. Εσείς λέτε όλα στο αρχείο. Είναι ίδιο? Το Πασόκ αρνείται σκανδαλολογία. Ο πρόεδρος έχει καταθέσει προτάσεις του Πασόκ. Και όχι μόνο αυτό, δεσμεύεται ότι την πρώτη μέρα που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση θα συγκαλέσει με πρωτοβουλία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Συμβούλιο Αρχηγών για να συζητήσουμε για την αυτονομία του συστήματος. Χρειάζεται θάρρος. Έχετε την πλειοψηφία. Η Βουλή όφιλε να συζητάει. Δεν το κάνετε. Και όχι μόνο αυτό, κάνετε κάτι άλλο. Κάνετε, τελειώνω πρόεδρε με αυτό. Τελειώνετε, γιατί θέλουμε τη Βουλή ζωντανή. Θέλουμε τη Βουλή ζωντανή και τη δικαιοσύνη ανεξάρτητη. Δεν θέλουμε την ποινικοποίηση της πολιτικής όπως έκανε η Νέα Δημοκρατία με το βρώμικο 89. Δεν θέλουμε την πολιτικοποίηση όπως κάνει τώρα η Νέα Δημοκρατία αυτή την περίοδο. Η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής αποτελεί διαχρονικά προνόμιο της δεξιάς και αυτό επαναλαμβάνει. Γι' αυτό λοιπόν ο δρόμος είναι ένας. Χρειάζεται το πολιτικό σύστημα να τολμήσει αλλαγές. Αυτές τις αλλαγές, για να τις πετύχουμε, χρειάζεται πολιτική βούληση και αλλαγή πολιτικής. Αλλαγή πολιτικής δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν υπάρξει αλλαγή κυβέρνησης. Το αίτημα των εκλογών και η αναγκαιότητα να χαραχθεί μια νέα πορεία προβάλλει πλέον ως κυρίαρχη ανάγκη. Και αυτή ο λαός θα σας την επιβάλλει και με το μήνυμα των ευρωεκλογών, και σύντομα θα έχουμε εθνικές εκλογές για να αλλάξει ο τόπος πολιτική ρότα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Τζόκα, η κυρία Παπακώστα την παράταση του χρόνου την παρακολούθησε με μεγάλη ικανοποίηση, αναμένοντας και εκεί να έχει την ίδια μεταχείριση. Έτσι δεν, κύριε Παπακώστα? Τέλος πάντων, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, λέμε ναι επί της αρχής στη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για αυτή την υπόθεση. Αλλά παραλλήλως λέμε ότι η στιγμή, η συγκυρία κατά την οποία έρχεται το αίτημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το ζήτημα αυτό είναι άκερη, είναι άτοπη και είναι άνευ αντικειμένου. Η απάντηση δόθηκε από τον ερωτώντα προηγουμένως, προλαλήσαντα συνάδελφο, τον Γενικό Εισηγητή του Λαού, τον κύριο Βορύδη, ο οποίος στο τέλος της ομιλίας του έκλεισε λέγοντας ότι να πάνε όλοι στο φυσικό τους δικαστή. Αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία. Ο φυσικός δικαστής έχει επιληφθεί. Ήδη τα κατηγορητήρια συντάσσονται. Άρα λοιπόν η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ναι επί της αρχής. Λέμε
στη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, αλλά αφού λέμε όλοι ότι πρέπει η υπόθεση να πάει στο φυσικό δικαστή, η υπόθεση είναι ήδη στο φυσικό δικαστή. Γιατί ζητάτε λοιπόν να έρθει στη Βουλή? Άρα είναι αντιφατικά αυτά τα οποία λέτε, αγαπητοί συνάδελφοι. Και να θυμίσω για το βρώμικο 89, το οποίο ο προλαλής σας συνάδελφος, προηγουμένως ατυχώς, κύριε συνάδελφε, αναφερθήκατε, ότι και με ψήφους δικού σας, του ΠΑΣΟΚ δηλαδή τότε, παρεπέμφθησαν οι συνάδελφοί σας, γι' αυτό μην επικαλείστε το βρώμικο 89. Άρα λοιπόν, για να πάμε λίγο στην ουσία της υπόθεσης. Η ουσία της υπόθεσης, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί ο ελληνικός λαός περιμένει από μας να έρθουμε στο ύψος των περιστάσεων. Για να έρθουμε λοιπόν στο ύψος των περιστάσεων, θα θυμίσω το εξής και το καταθέτω στα πρακτικά. 2 έκτου του 2003 προς τον τότε πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κύριο Απόστολο Κακλαμάνη. Πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής κατά τις διατάξεις των άρθρων 144 και επόμενα του κανονισμού της Βουλής από τη Νέα Δημοκρατία για το ζήτημα το οποίο κουβεντιάζουμε σήμερα. Η απάντησή σας, αγαπητοί συνάδελφοι της σημερινής αξιωματικής αντιπολίτευσης και τότε κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, ξέρετε ποια ήταν? Όχι. Σήμερα ζητάτε εξεταστική επιτροπή την ίδια ώρα που επικαλείστε τον φυσικό δικαστή. Άρα συμφωνείτε μαζί μας και για λόγους εντυπώσεων, επειδή έχετε αποφασίσει να επενδύετε σε μία, έτσι θεωρείτε εσείς, διαρκή σκανδαλολογία, ελλείψη πολιτικών επιχειρημάτων, συκοφαντώντας τη χώρα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, κύριος Παπανδρέου, και εμείς με ύψιλον άπαντες οι συνάδελφοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το μόνο που καταφέρνετε, αγαπητοί συνάδελφοι, που είχατε την πρωτοβουλία του αιτήματος για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, είναι να αποκαλύπτεστε. Και γιατί λέω να αποκαλύπτεστε? Κύριε Πρόεδρε, να μου επιτρέψετε με στοιχεία. Εγώ δεν θα πω προσωπικές μου απόψεις. Θα μιλήσω με στοιχεία, γιατί θέλω να προσπαθήσω να είμαι αντικειμενική. Ποια ήταν η πρακτική του ΠΑΣΟΚ, αγαπητοί συνάδελφοι, κατά την κοινοβουλευτική περίοδο 2000-2004, στις αντίστοιχες σαν τη σημερινή περιπτώσεις? Σας ενημερώνω, αν δεν θυμάστε, ότι κατά την κοινοβουλευτική περίοδο 2000-2004 εστάλησαν από το φυσικό τους δικαστή, είναι ο όρος της μόδας, εστάλησαν επανειλημμένως από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές προς τη Βουλή των Ελλήνων δικογραφίες οι οποίες περιείχαν σοβαρές ενδείξεις ενδεχόμενης ποινικής ευθύνης μελών της τότε κυβέρνησης. Ποιες είναι αυτές, κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι? Πρώτη υπόθεση. Υπόθεση προμήθειας συστημάτων ασφαλείας των Ολυμπιακών Αγώνων, το περίφημο συφοράγιο το οποίο ερευνάτε και σήμερα. Δεύτερη υπόθεση. Η υπόθεση της ανάθεσης της σύμβασης Ξύστο το 2002. Τρίτη υπόθεση. Η περίφημη υπόθεση χειραγώγησης των μετοχών από τη ΔΕΚΑ το 2001. Τέταρτη υπόθεση. Η παράνομη υπόθεση, η υπόθεση των παράνομων ελληνοποιήσεων το 2001. Να σας θυμίσω, αγαπητοί συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, ποια ήταν η παγία τακτική σας. Παγία τακτική του ΠΑΣΟΚ, η οποία συνιστούσε και εξακολουθεί να συνιστά και σήμερα πολιτικό σκάνδαλο, ήταν η άρνηση, όχι σε όλα. Στις δικογραφίες αυτές, συγκεκριμένα αναφέρθηκα, οι οποίες κατέφθαναν στη Βουλή η μία πίσω από την άλλη, η κυβέρνηση τότε του ΠΑΣΟΚ απαντούσε με στερεότυπο τρόπο και συμπεριφορά. Είχε δυτή κατεύθυνση αυτού του είδους η στρατηγική, αυτού του είδους η παγία του ΠΑΣΟΚ. Αφενός μεν καταφέρετο με βαρύτατους, όπως κάνει και σήμερα, υβριστικούς χαρακτηρισμούς κατά των δικαστικών λειτουργών και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς σε βάρος τους και των εισαγγελικών λειτουργών βεβαίως, οι οποίοι υπέγραφαν τα επίμαχα πορίσματα και αφετέρου, το δεύτερο σκέλος της παγίας πρακτικής και της κεντρικής στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ είχε να κάνει με το ότι αρνιόταν πεισματικά και επιμόνως την εξεταστική, τη σύσταση εξεταστικής ή πόσο μάλλον, αγαπητοί συνάδελφοι, της λεγόμενης ειδικής κοινοβουλευτικής, της λεγόμενης προανακριτικής επιτροπής. Αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, συνιστά πολιτικό σκάνδαλο. Και ας κάνετε την αυτοκριτική σας. Ποιος, αγαπητοί συνάδελφοι, σας εμπόδισε από τότε μέχρι και σήμερα που κουβεντιάζουμε το θέμα να κάνετε αυτοκάθαρση στο εσωτερικό του κόμματός σας? Σας εμποδίζει η Νέα Δημοκρατία? Σας εμποδίζει η δικαιοσύνη? Σας εμποδίζει ο κακός σας εαυτός? Σας
εμποδίζουν τα στελέχη σας. Ποιος, αγαπητοί συνάδελφοι, σας εμπόδισε να κάνετε αυτοκάθαρση στο εσωτερικό του κόμματός σας? Γιατί θέλετε πλυντήριο των όποιων παραλήψεων, των όποιων πράξεων, οι οποίες είναι επιβαρυντικές από στελέχη σας, να είναι η Βουλή και όχι το ίδιο σας το κόμμα? Γιατί, αγαπητοί συνάδελφοι, εκτιμώ ότι θέλετε να μεταφέρετε τις πολιτικές σας ευθύνες στο σύνολο και να τις διαχύσετε στο σύνολο του πολιτικού συστήματος. Αυτό όμως είναι φασίζουσα νοοτροπία. Διότι δεν μπορεί στις όριμες δημοκρατίες να ζητάτε, ενώ δεν μπορείτε να επιχειρήσετε αυτοκάθαρση στο εσωτερικό του κόμματός σας, να διαχέονται οι ευθύνες στο σύνολο του πολιτικού συστήματος. Αυτή είναι η απάντηση. Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής. Αγαπητοί συνάδελφοι, συγχαίετε τις εξεταστικές επιτροπές. Συγχαίεται τις προκατακτικές, τις λεγόμενες προανακριτικές επιτροπές. Συγχαίεται και τις συνδέεται με το θέμα των εκλογών. Τι θέμα είναι αυτό, τι στρατηγική είναι αυτή, στην οποία επίσης λανθασμένα κατά την άποψή μου έχετε επενδύσει, όπου συγχαίεται και συνδέεται τις εθνικές εκλογές με τη διερεύνηση μιας υπόθεσης. Το ίδιο κάνατε με την υπόθεση Παυλίδη, το ίδιο προσπαθείτε να κάνετε με τη Μαϊμού αίτησή σας για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και βεβαίως στο τέλος παριστάνετε τους Ποντίους Πιλάτους, όπου αντί για αυτοκάθαρση, για αυτοκριτική, επιχειρείτε, όπως είπα προηγουμένως, να μεταφέρετε τις πολιτικές σας ευθύνες στο σύνολο του πολιτικού συστήματος. Δεν θα σας περάσει, αγαπητοί συνάδελφοι, και δεν θα σας περάσει γιατί αυτό θεσμικά δεν είναι σωστό. Λέτε ότι η κυβέρνηση πρέπει να φύγει. Ωραία, αυτό είναι μια πολιτική θέση σας. Δεν τη συμμερίζονται οι πολίτες οι οποίοι δεν θέλουν εκλογές. Και σας ερωτώ, σας εμποδίζει κανείς με βάση το θεσμικό πλωστάσιο που σας παρέχει τόσο το Σύνταγμα όσο και ο κανονισμός της Βουλής να καταθέσετε τώρα, εδώ και δική σας είναι η έκφραση, αγαπητοί συνάδελφοι, εφόσον νομίζετε ότι υπάρχει δυσαρμονία και αναντιστοιχία ανάμεσα στη βούληση της ελληνικής κοινωνίας και στην απέναντι στην κυβέρνηση, ότι υπάρχει θέμα εμπιστοσύνης και ότι υπάρχει θέμα δεδηλωμένης, καταθέστε εδώ και τώρα πρόταση δυσπιστίας σε βάρος της κυβέρνησης. Θέλετε να συζητήσουμε, κύριε Βορύδη, για τα θέματα, τα πολιτικά, πώς γίνονται οι συμβάσεις και όλα αυτά τα ζητούμενα? Υπάρχει διαδικασία της ημερήσιας διάταξης, υπάρχει το θεσμικό πλωστάσιο, αγαπητές συνάδελφε, όπου μπορεί ο καθένας μας να θέσει ζητήματα και να γίνει μια αμιγώς πολιτική συζήτηση, η οποία να ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό. Τι σχέση για χόρταση είναι, να μου επιτρέψετε την έκφραση που λέει ο λαός, η σύσταση των εξεταστικών επιτροπών? Κύριε Βορυδί, και με συγχωρείτε που αναφέρω ονομαστικά, δεν το κάνω ποτέ, αλλά θα ήθελα να πω ότι τους τιμητές των δύο μεγάλων κομμάτων δεν μπορείτε να τους κάνετε εσείς, και αναφέρομαι στο κόμμα σας. Όταν το κόμμα σας, αδειάζοντας τη συνταγματική επιταγή, όπου ορίζει ψήφο κατά συνείδηση των βουλευτών, και εσείς δέχεστε ως βουλευτές, οι οποίοι αντιπροσωπεύετε το έθνος και τον ελληνικό λαό μέσα σε αυτή τη Βουλή, να παίρνετε ψηφοδέλτια από το χέρι του Προέδρου σας, του Αρχηγού σας, του κόμματός σας, και να έρχεστε και να τα ρίχνετε στην κάλπη? Αυτό λέγεται πίστη και εφαρμογή με θρησκευτική ευλάβεια της συνταγματικής επιταγής για το ρόλο του βουλευτή? Και δεν μου λέτε, αγαπητοί συνάδελφοι, για να έχουμε και καλό ρώτημα εδώ μέσα, από πού και ως πού? Από πού και ως πού, με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό θα κάνω. Από πού και ως πού προκύπτει ότι για τα κακό σκήμενα του τόπου, για το γεγονός ότι δεν τολμάμε στην ψήφο κατά συνείδηση να ασκήσουμε το καθήκον μας, όπως το Σύνταγμα, όπως ο κανονισμός της Βουλής, όπως ο νόμος περί υπουργών ορίζει, φταίει το Σύνταγμα? Φταίει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών ή φταίει ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τις αρμοδιότητες τις οποίες μας έχει εκχωρήσει κατά συνταγματική επιταγή το Σύνταγμα, ο θεμελιώδης καταστατικός χάρτης της χώρας? Και αν μεν υπάρχουν αδυναμίες, αυτές να τις κουβεντιάσουμε. Αλλά δεν μπορεί να παριστάνετε, κύριε Κουβέλη, το κόμμα σας, το Πόντιο Πιλάτο, και να λέει ο κύριος Αλαβάνος ότι να πάνε τα πάντα στο φυσικό τους δικαστή, εκχωρώντας αρμοδιότητες που έχει η Βουλή, δηλώνοντας έτσι τι? Δηλώνοντας ότι είμαστε αδύναμοι να υπερασπιστούμε το Σύνταγμα, να το εφαρμόσουμε κατά κεραία και με θρησκευτική ευλάβεια να το τηρήσουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κλείνοντας, θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία λέει ναι σε όλα. Αύριο, να μου επιτρέψετε κύριε Πρόεδρε, θεωρώ θεσμικό εκτροχιασμό το γεγονός ότι η
Βουλή με αίτημα του ΠΑΣΟΚ θα έρθει να συζητήσει επί υποθέσεως για την οποία ψήφισε προχθές το βράδυ. Και αναφέρομαι στην υπόθεση του κυρίου Παυλίδη. Διότι το πόρισμα, εξ όσων εγώ τουλάχιστον διάβασα, παρακαλώ, και διάβασα καλώς, αναφέρεται, κατέθεσε ο Δήμαρχος της Στήλου και ουδέν μεπτόν προέκυψε. Και ερωτώ, είναι ή δεν είναι θεσμικός εκτροχιασμός να θέλετε η Βουλή για μία ακόμη φορά να ασχοληθεί για υπόθεση για την οποία ψήφισε και μάλιστα με μυστική ψηφοφορία. Και μάλιστα στην οποία μυστική ψηφοφορία δύο βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν θέλησαν την παραπομπή του κυρίου Παυλίδη. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο συνάδελφος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κουτσούκος, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η προλαλή σας, σαν συνάδελφος της Νέας Δημοκρατίας, έκανε την αυτοκριτική της εδώ δημοσίως από το βήμα της Βουλής και απευθυνόταν στην πλειοψηφία, στην παράταξή της. Διότι αυτά που έλεγε για τη συνείδηση των βουλευτών αφορούν τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, την ηγεσία της και φυσικά την ίδια, διότι αύριο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κατά συνείδηση θα αποχωρήσει από τη συζήτηση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για τη διαφθορά που καθιέρωσε στην ημερήσια πολιτική ατζέντα η σκανδαλογένα πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, όχι το ΠΑΣΟΚ, θέτει κρίσιμα πολιτικά ερωτήματα και μας υποχρεώνει να δώσουμε αντίστοιχες απαντήσεις. Τα ερωτήματα αυτά δεν αφορούν μόνο εμάς και δεν είναι ηθικοπλαστικού χαρακτήρα. Αφορούν το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του και τους δημοκρατικούς θεσμούς, συνδέονται με το αν και κατά πόσο μπορούμε προοπτική και διέξοδο στον τόπο, ώστε να το βγάλουμε από τον τέλμα και τη στασιμότητα. Ερωτώ, μπορεί η πολιτική να απαντήσει πιστικά και αποτελεσματικά στα προβλήματα των πολιτών όταν η ίδια είναι δέσμια και εξαρτημένη? Μπορούν οι πολιτικοί να κινητοποιήσουν με το όραμά τους και το σχέδιό τους για τη χώρα και το λαό τις ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές δυνάμεις του τόπου όταν οι ίδιοι θεωρούνται εμπλεκόμενοι με τον έναν ή άλλο τρόπο σε αδιαφανείς διαδικασίες και υποθέσεις διαφθοράς? Μπορεί το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του να αποδείξει ότι δεν φοβάται το φως και τη διαφάνεια παντού, ιδίως όταν η άποψη της κοινής γνώμης είναι πως κάνει ότι είναι δυνατόν για να συμβεί το αντίθετο, δηλαδή για να συγκαλύψει, να συσκοτήσει και τελικά να αποκρύψει την αλήθεια? Έχουμε τη δύναμη εμείς εδώ να πιάσουμε το νήμα των υπόγειων ύποπτων και αδιαφανών διασυνδέσεων ενός οικονομικού κολοσσού με πολιτικά πρόσωπα και να ξετυλίξουμε το κουβάρι της διακίνησης και της διακίνησης του μαύρου χρήματος? Είμαστε σε θέση να πετάξουμε τα βαρύδια της διαφθοράς από κάθε οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα, ώστε να αποδώσουμε στους πολίτες τα κατοχυρωμένα συνταγματικά τους δικαιώματα της ισότητας ευκαιριών, της πρόσβασης στα δημόσια κοινωνικά αγαθά και τη συμμετοχή τους στην αναπτυξιακή πορεία που χρειάζεται ο τόπος? Μπορούμε να θεσπίσουμε στο δημόσιο βίο διαδικασίες ελέγχου και λογοδοσίας, ώστε να μην μπλανώνται σκιές πάνω από τα πολιτικά πρόσωπα και να μην κρύβονται ύποπτες πράξεις πίσω από ανεξέλεκτες πολιτικές αποφάσεις? Σε αυτά και πολλά άλλα καλούμαστε να απαντήσουμε, όχι στους εαυτούς μας, αλλά για τον εαυτό μας στο λαό, που βιώνει με επώδυνο τρόπο τα αποτελέσματα μιας πολιτικής η οποία οξύνει καθημερινά τα προβλήματά του και που δεν μπορεί να αποδεχτεί μια υποκριτική στάση και συμπεριφορά, αφού πλέον αντιλαμβάνεται ότι τελικά ο ίδιος επιβαρύνεται με το κόστος της διαφθοράς και πως η διαπλοκή είναι σε βάρος το δικών του συμφερόντων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ΠΑΣΟΚ τολμά, ο Γιώργος Παπανδρέου τολμά, τολμά να δείξει τον πυρήνα του συστήματος διαπλοκής με πολιτικές πρωτοβουλίες και προτάσεις που ανατρέπουν θεσμικές ανεπάρκειες και πολιτικές λειτουργίες που εξάντλησαν πλέον τα ωριά τους. Το ΠΑΣΟΚ στην πράξη αποδεικνύει καθημερινά και ιδίως με τη σημερινή πρόταση για τη Siemens ότι επιδιώκει τη διερεύνηση και την απόδοση ευθυνών για όλα τα φαινόμενα της διαφθοράς ανεξάρτητα από πρόσωπα και χρονικές περιόδους. Και αυτό το συνδέει με ταυτόχρονη υπεράσπιση των πολιτών που βιώνουν σε κάθε επίπεδο της καθημερινότητάς τους και στα δικαιώματά τους τις επιπτώσεις της διαφθοράς και της αδιαφάνειας στο δημόσιο βίο. Γιατί ακριβώς σε αυτά τα δικαιώματα και σε κάθε επίπεδο ζωής των πολιτών αφορούν οι υποκλοπές, τα δομημένα ομόλογα, οι άγονες γραμμές και τα άλλα φαινόμενα της διαφθοράς.
Γιατί ο τρόπος με τον οποίο μια χώρα και οι πολιτικοί της εκπρόσωποι διαπραγματεύονται με μια μεγάλη εταιρεία τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικών συστημάτων όπως είναι η Siemens αφορά τα οικονομικά και αναπτυξιακά δεδομένα της χώρας και άρα όλους τους πολίτες. Το ερώτημα που πλανάται αναπάντητο, το ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσει ο κύριος Καραμαλής και η κυβέρνησή του είναι γιατί μέχρι τώρα έκανε τα πάντα. Χρησιμοποίησε θεμητούς και αθέμητους τρόπους ώστε να ελέγξει την πορεία της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης και να συγκαλύψει τις ενδεχόμενες εμπλοκές πολιτικών προσώπων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 14 μήνες μετά την απόρριψη από την κυβερνητική πλειοψηφία της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη Siemens, η κυβέρνηση εξακολουθεί να επαναλαμβάνει το ίδιο έολο επιχείρημα, ότι δήθεν η σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής σημαίνει συγκάλυψη, ενώ παράλληλα η δικαιοσύνη συνεχίζει να κολλησιεργεί, οριοθετώντας την ερευνά της σε περιόδους που εξυπηρετούν πολιτικά τον επικοινωνιακό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας. Ακούσαμε σήμερα δε από την εισηγητή της πλειοψηφίας, τον κύριο Καραμάριο, την άποψη ότι η πρόταση απορρίπτεται γιατί λέει κρίνεται αβάσιμη και αόριστη ως ο πρωτοδίκης του μονομελούς που απερρίπτει τα ασφαλιστικά μέτρα. Η κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λειτουργεί με δύο μέτρα και δύο σταθμά στην επιχειρηματολογία της για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής. Διαφορετικά έπραξε σε άλλες περιπτώσεις όπως το Βατοπέδι, διαφορετικά πράττει τώρα, διαφορετικά θα πράξει αύριο. Η κυβέρνηση με δύο μέτρα και δύο σταθμά καθορίζει τη συνείδηση των βουλευτών της κοινοβουλευτικής της ομάδας, επιβάλλοντας τελικά το ασυνείδητο των κυβερνητικών μεθόδων με πρωτοφανείς πράξεις και μεθοδεύσεις στα κοινοβουλευτικά χρονικά. Η κυβέρνηση μπροστά στα διέξοδα που αντιμετωπίζει και μπροστά σε όσα δημιούργησε με τις πολιτικές της αποφάσεις παραδίδει το πολιτικό σύστημα της χώρας όμοιρο των αντιπαραθέσεων και των μεγάλων οικονομικών συγκροτημάτων που μάχονται για ένα κομμάτι στην αγορά και καθιστά το πολιτικό βίο δέσμιο των διαρροών και των σκοπιμοτήτων ξένων ελεκτικών μηχανισμών αλλά και ελεγχομένων για την πρακτική τους δικαστικών λειτουργών. Μπροστά στο δίλημα, ευτελισμός και καταράκωση του πολιτικού συστήματος ή αλήθεια, ο κύριος Καραμαλής και η κυβέρνησή του απαντά με οργανωμένη προσπάθεια συγκάλυψης, γιατί έτσι πιστεύει ότι θα κρύψει τις πολιτικές του ευθύνες και τις ευθύνες των στελεχών του. Αλήθεια, κύριοι συνάδελφοι, δεν σας ενδιαφέρει να ερευνήσει η Βουλή αν πίσω από το πολυπλόκαμο σύστημα της Siemens, τις προμήθειες και το μαύρο χρήμα βρίσκονται πολιτικά πρόσωπα? Δεν είδατε ούτε ακούσατε για μαρτυρίες που εμπλέκουν πολιτικά πρόσωπα? Δεν σας ενδιαφέρουν ακόμα κι αν προέρχονται από ανώτερους κρατικούς λειτουργούς άλλων χωρών? Γιατί τις αξιοποιείτε επιλεκτικά και όποτε σας εξυπηρετεί? Δεν σας απασχολούν τα εκατοντάδες για τα εμβάσματα, τους κωδικούς των παραληπτών, τις offshore εταιρείες, τις πρακτικές χρηματισμού για να κλείσουν οι δουλειές? Δεν υπάρχουν ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα για την επιβλαβή επαναδιαπραγμάτευση του C4I, για τις συμβάσεις που δεν υλοποιήθηκαν στο Υπουργείο Πολιτισμού, για ταξίδια, φιλοξενίες και άλλες παροχές σε πολιτικά πρόσωπα? Δεν δικαιούται ο ελληνικός λαός τελικά να μάθει με βάση τίνον κάλυψη μια μικρή ομάδα χρηματιστών βρίσκεται μπλεγμένη σε όλες τις υποθέσεις της διαφθοράς και ποιον πρόσωπα διαμεσολαβητές υπήρξαν? Δεν δικαιούται τελικά ο ελληνικός λαός να μάθει πώς τα ζητήματα της ασφάλειας της χώρας, των προσωπικών του δεδομένων, των συμφερόντων του ΟΤΕ παραδόθηκαν στον έλεγχο ξένων συμφερόντων και τι ρόλο έχει διαδραματίσει η Siemens σε αυτή την υπόθεση? Τελικά θα μάθει ο ελληνικός λαός ποια είναι η αλεξία και όσοι κρύβονται πίσω από τα εκατοντάδες εμβάσματα των εκατοντάδες εκατομμυρίων ευρώ? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κύριος Καραμαλής και η κυβέρνησή του όχι μόνο δεν μπορούν να τηρήσουν τις υποσχέσεις που έδωσαν στον ελληνικό λαό προκειμένου να τον ξεγελάσουν, μόνο μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε, όχι μόνο δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που δημιούργησαν με την πολιτική τους, αλλά βυθίζουν καθημερινά τη χώρα σε μια οικονομική, κοινωνική και πολιτική κρίση. Η απάντηση σε αυτή την κρίση απαιτεί αλλαγές και ανατροπές. Απαιτεί η αλήθεια να λειτουργήσει ως επαναστατική πράξη για να αποκαταστήσει το κύρος και την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος και να δημιουργήσει μια νέα σχέση εμπιστοσύνης με το λαό. Η αγωνία και η προσπάθεια της κυβέρνησης να καλύψει τα πολιτικά της στελέχη που ενδεχόμενα ευθύνονται, η αγωνία της να συγκαλύψει ευθύνες γιατί κατέστησε τη χώρα δέσμια συμβατικών υποχρεώσεων με μια εταιρεία, προσέξτε παρακαλώ, καταδικασμένη για διαπλοκή, εξαγορά προσώπων και διακίνηση μαύρου χρήματος, δεν μπορεί και δεν πρέπει να εμποδίσει τη Βουλή και τους βουλευτές να αναλάβουν τις ευθύνες που απορρέουν από το ρόλο τους και το λόγο που δίνουν στο λαό. Το στίχημα, κύριοι συνάδελφοι,
αυτών και αφορά τη δυνατότητα της πολιτικής να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της χώρας αυτόνομη και ανεπηρέαστη από οικονομικά συμφέροντα. Να ανοίξουμε λοιπόν αυτή τη διαδικασία, να απελευθερωθούμε από βάρη, δουλείες και σκοπιμότητες της συγκυρίας. Αυτό το στίχημα πρέπει να το κερδίσουμε. Το ΠΑΣΟΚ, να είστε σίγουροι, θα το κερδίσει. Σας καλούμε να μαδίσουμε μαζί σε αυτό το δρόμο. Θέλουμε και τη δικιά σας συμβολή σε αυτή την υπόθεση. Σήμερα σας δίνουμε μία ακόμα ευκαιρία. Αξιοποιήστε την. Αλλιώς θα είστε συνένοχοι για την παραγραφή. Εσείς θα είστε υπεύθυνοι και όχι οι κληρονόμοι σας, όπως είπε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Με τον κύριο Κουτσούκο, γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού πρώτα ξαναγήθηκαν στους χώρους του Μεγάλου της Βουλής 18 μαθήτρες και μαθητές, 18 γονείς και 3 συνοδοί δάσκαλοι από το Δημοτικό Σχολείο Άνω Βιάνο Ηρακλείου Κρήτης. Τους καλωσορίζουμε στην και τους ευχόμαστε καλή επάνωδο στην όμορφη Κρήτη. Ο κύριος Γκαγιάρογλου θα πάρει το λόγο σε λίγο. Θα προηγηθεί ο κύριος Γιαννέλης. Και ο κύριος Στρατάκης είναι στην αίθουσα. Κάπου εδώ είναι. Εδώ, ναι. Κύριος Στρατάκης. Που βλέπω ότι με μεγάλη ικανοποίηση δέχτηκαν την επίσκεψή σας. Ο κύριος Γιαννέλης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, έχει το λόγο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα είμαστε όλοι μας όμοιροι της αγωνιώδους προσπάθειας της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μετατρέψει το Εθνικό Κοινοβούλιο σε σκανδαλοδικείο προκειμένου η χώρα να οδηγηθεί στις ευρωεκλογές σε μια ατμόσφαιρα σκανδαλολογίας, και η προσπάθεια αυτή είναι μικρόψυχη και υποκριτική. Είναι μικρόψυχη γιατί το τυφλό πάθος της εξουσίας από το οποίο διακατέχεστε, συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, αστερεί κάθε δυνατότητας να αντιληφθείτε τη ζημιά που προκαλείται στο πολιτικό μας σύστημα. Τις στρεβλώσεις που δημιουργούνται στις αρχές και αξίες που από κοινού υπηρετούμε. Τον διασυρμό του Κοινοβουλίου και την εκτροπή του από το θεσμικό του ρόλο. Άμεσο επακόλουθο της συμπεριφοράς της αυτής είναι η αναξιοπιστία των πολιτών απέναντι στους θεσμούς και στον πολιτικό κόσμο, αφού χάνουν κάθε ελπίδα για το μέλλον αυτής της χώρας. Στους τελευταίους 12 μήνες έχετε καταθέσει 4 προτάσεις για σύσταση εξεταστικών ή προανακριτικών επιτροπών. Ενώ βρίσκεται η χώρα στο μέσο μιας διεθνούς οικονομικής θύελλας, όχι μονάχα δυσφημείται και απαξιώνεται στο εξωτερικό τη χώρα μας, είναι γνωστά τα παραδείγματα, αλλά και επιπροσθέτως μετατρέπεται τη σκανδαλολογία σε επίσημη κομματική ιδεολογία. Αυτό για να καλύπτετε την παντελή απουσία προτάσεων και προγραμμάτων σας. Επιλέξατε τα σκάνδαλα αντί των προτάσεων ως μορφή αγώνα και πολιτικής αντιπαράθεσης. Αλλά λησμονείτε ότι η σκανδαλολογία κάποιες φορές βλάπτει ίσως περισσότερο και από το ίδιο το σκάνδαλο. Γιατί εμποδίζει το ηθικό φρόνημα του λαού και τον εθίζει να στηρίζει την επιβίωσή του στην ατίμωση των άλλων. Αποτελείται αποκρουστικό πολιτικό παράδειγμα για την κοινωνία, ιδίως όμως για τους νέους ανθρώπους. Το δόγμα του κυρίου Αθανασάκη, δικού σας, υψηλόβαθμου στελέχους, ότι οι κυβερνήσεις πέφτουν από τα σκάνδαλα και όχι από τις πολιτικές και τα προγράμματα που εφαρμόζουν, σας έχει γοητεύσει. Ειδικότερα έχει γοητεύσει τον αρχηγό σας, τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος χτες στο πολιτικό συμβούλιο εδέχθη από ένα κομμάτι της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Αυτό τουλάχιστον λένε οι εφημερίδες. Δεν διστάζετε λοιπόν να μετατρέψετε το πεδίο της πολιτικής σε μια απέραντη δικαστική σκηνή για να καταστήσετε την εξουσία ταυτόσιμη του εγκλήματος. Ευτυχώς για την αξιωματική αντιπολίτευση υπάρχουν σοβαρές φωνές μέσα στο χώρο σας, μέσα στο κόμμα, το δικό σας. Και η άποψη του πρώην Προέδρου της Βουλής, του κύριου Απόστολου Κακλαμάνη, τον οποίον σέβομαι και τιμώ, πως η συλλογική ευθύνη είναι φασιστική αντίληψη και προωθείται από αυτούς που δεν είναι καθαροί, ώστε να χάνονται μέσα στο πλήθος, με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Δεν μπορεί να σπηλώνεται μία παράταξη, γιατί ενδεχομένως μερικοί αθέτησαν τον όρκο τους. Γιατί κάποιοι παρερμήνευσαν τη δήλωση του Πρωθυπουργού περί μηδενικής ανοχής στα σκάνδαλα. Δεν θα περάσετε στο λαό
ιδέα πως όλοι οι ίδιοι είναι. Κανένας μας μέσα σε αυτή την αίθουσα δεν είναι ίδιος με τον άλλον. Όλοι κρινόμαστε ξεχωριστά για τις πράξεις μας, για τις αξίες που υπηρετούμε. Αν κάποιοι λέρωσαν τα χέρια τους, όπου και αν ανήκουν, θα έχουν την κατάληξη που τους ταιριάζει, αλλά από το φυσικό τους δικαστή, από την δικαιοσύνη, την οποία δυστυχώς έχετε απαξιώσει. Η τακτική του κυρίου Παπανδρέου να υποβάλει σε κάθε ευκαιρία, σε κάθε ομιλία του, και χτες ακόμα τον παρακολούθησα, το ρητορικό ερώτημα «Πού πήγαν τα λεφτά?» φανατίζει τον λαό και οδηγεί στην μέθη της σκανδαλολογίας. Μακριά από την πραγματική πολιτική, από τα καυτά προβλήματα του τόπου. Αλλά αν επιτέλους το ερώτημα τον καίει πραγματικά, ας ψάξει ο κύριος Παπανδρέου. Να μάθουμε κι εμείς πού πήγαν τα χρήματα του κυρίου Τσουκάτου, πού πήγαν τα χρήματα των Patriot, των φρεγατών του χρηματιστηρίου. Θα μας βοηθήσει. Θα προσφέρει στο πολιτικό σύστημα τεράστια υπηρεσία. Είναι υποκριτική η πρότασή σας για σύσταση εξεταστική επιτροπής στην υπόθεση της Siemens που συζητούμε σήμερα για την αποκάλυψη σκανδάλων. Το καθεστώς της ατιμωρησίας που θεσπίζει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών της συνταγματικής αναθεώρησης του 2001 είναι δική σας έμπνευσης. Παρασυρθήκαμε κι εμείς. Όμως, εάν ο κύριος Παπανδρέου επίστευε ότι το καθεστώς αυτό πρέπει επιτέλους να αλλάξει, ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, θα έπρεπε να ανταποκριθεί στην πρόσκληση της κυβέρνησης να μην δραπετεύσει το 2007 από την αναθεώρηση του συντάγματος. Ίσως κάτι να είχε αλλάξει τότε. Η δήθεν πολιτική ευαισθησία για τα σκάνδαλα γίνεται εκ του ασφαλούς, αφού τα περισσότερα εγκλήματα των υπουργών της διακυβέρνησής σας έχουν παραγραφεί μετά από δύο αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις. Όπου υπάρχουν και ξέρουμε πού υπάρχουν. Με τη σιγουριά λοιπόν της ατιμωρησίας εμφανίζεται σήμερα ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας ως τιμητές και εισαγγελείς. Έχετε ενδυθεί ανέξοδα και προκλητικά την Τίβενο του κατηγόρου, του τιμητού των πάντων, με αποκλειστικό στόχο να παρεμποδίσετε ουσιαστικά την υπόθεση της διερεύνησης της Siemens. Γιατί έχετε αντιληφθεί ότι ανεξάρτητα από τις ποινικές ευθύνες, αν υπάρχουν και όπου υπάρχουν, οι πολιτικές ευθύνες είναι απαράγραπτες αυτές που έχετε. Αφορούν δε στην σύναψη, διαπραγμάτευση και υπογραφή των σχετικών συμβάσεων που έγιναν επί δικών σας διακυβερνήσεων. Είναι πολιτικά ανέντιμο να επιρρύπτετε ευθύνες σε αυτούς που δεν υπογράψατε με τις δικές σας τις υπογραφές. Εσείς υπογράψατε αυτές τις συμβάσεις. Σε αυτούς που υποχρεώθηκαν, μόλις ανέλαβαν την εξουσία, να εφαρμόσουν τις άθλιες δικές σας συμφωνίες, βελτιώνοντάς τες όσο ήταν δυνατόν, χωρίς να υπάρξει κίνδυνος κατεξαυτελισμού της χώρας και κατάρρευσης των Ολυμπιακών Αγώνων. Και το πετύχαμε. Κάναμε τους τελειότερους Ολυμπιακούς Αγώνες, από όσους έγιναν μέχρι σήμερα. Η έρευνα λοιπόν της υπόθεσης είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της δικαιοσύνης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο συνάδελφος ο κύριος Βορύδης ζήτησε μία απάντηση προηγουμένως. Γιατί λέμε να τελειώσει πρώτα η διαδικασία, άλλωστε είπε ο ίδιος ότι βρίσκεται η ανάκριση προς το τέρμα, στο τέλος της. Τι θα σε πείραζε να τελειώσει η ανάκριση και στη συνέχεια να επιληφθεί, εφόσον υπάρχει λόγος, η Βουλή. Θέλετε να τη μετατρέψουμε ένα απέραντο σκανδαλοδικείο? Και αυτό που είπε ο κύριος Βοήδης δεν είναι σωστό. Καθόλου κατά τη δική μου την άποψη. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μεταβολή του θεσμικού ρόλου της Βουλής. Ο ρόλος της Βουλής δεν είναι να είναι δικαστής. Είναι πολιτικό σώμα. Είμαστε δικαστές τότε που εγγίζει κάποιον συνάδελφο, κάποιον πολιτικό, κάποιον υπουργό, εγγίζει η ανάκριση που γίνεται ή κάποια προκαταρκτική εξέταση και φτάνει στη Βουλή. Τότε είμαστε υποχρεωμένοι. Αλλά και αυτό είναι λάθος. Και αν θέλετε να σας πω γιατί είναι λάθος η προσωπική μου άποψη, ο πρώτος ο οποίος ζήτησε την αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών είναι ο υποφαινόμενος. Το 1990, ως αναπληρωτής κατήγορος στην υπόθεση του Ανδρέα Παπανδρέου, από έδρασε ζήτησα να αλλάξει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Γιατί είπα ότι είναι άδικο να δικάζεις τον πολιτικό σου αντίπαλο. Δεν μπορεί σήμερα
βουλευτής, ο συνάδελφος του ΠΑΣΟΚ, να δικάζει, και καλά να μην έχει το πάθος, και υποθέτω ότι οι περισσότεροι δεν το έχουν. Δεν μπορείς να δικάζεις τον πολιτικό σου αντίπαλο. Είναι άθλιο αυτό το σύστημα. Βέβαια, το επανέφερε ο κύριος Βενιζέλος, το βελτίωσε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Το βελτίωσε. Αλλά και πάλι δεν μπορεί να ισχύσει. Είμαστε καθαρά ένα πολιτικό σώμα και πρέπει ως πολιτικό σώμα να λειτουργήσουμε. Από εκεί και πέρα, κύριε και κύριοι συνάδελφοι, εάν θέλετε να κάνουμε τους δικαστές, τότε υποκαθιστούμε τη δικαιοσύνη. Δεν είναι σωστός ο ρόλος. Και νομίζω ότι εάν δεν δραπετεύατε το 2007 από την αναθεώρηση του Συντάγματος και δεχόσασταν την πρόκληση της Νέας Δημοκρατίας να έρθετε να συζητήσουμε όλα τα μεγάλα θέματα, αλλά σας έφαγε τότε το άρθρο 16, όπως ξέρετε, υπήρχαν διχογνωμίες μέσα στην παράταξή σας, άλλα είχε πει τότε ο κύριος Παπανδρέου, άλλα έλεγαν οι αντίθετοι μέσα στο δικό σας το χώρο, και φτάσαμε στο σημείο να δραπετεύσετε και να μην έχει υπάρξει καμιά αλλαγή στο πρόβλημα αυτό. Εμείς λέμε ότι πρέπει να απορριφθεί η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και ασφαλώς υπάρχει πρόβλημα, γιατί έκανε γι' αυτό το ερώτημα ο κύριος Βοήδης. Βεβαίως και εμείς πιστεύουμε αυτό που πιστεύει όλος ο κόσμος. Πιστεύουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Ότι χρήματα έχουν φαγωθεί του ελληνικού λαού. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί. Είπε ο κύριος Χιτήρης προηγουμένως ότι το σκάνδαλο είναι ένα. Δεν χωρίζεται από το 97 μέχρι το 2004. Σαφώς και είναι ένα το σκάνδαλο, αλλά αν υπάρχει σκάνδαλο, αυτό ψάξτε το ανάμεσά σας, ανάμεσα στους πολιτικούς. Και θυμηθείτε τον κύριο Μαλέσιο, ο οποίος δεν ήθελε να γίνει ηφηγένεια. Μην φτιάξετε άλλες ηφηγένειες εάν θέλετε να σώσετε την αξιοπρέπεια του κόμματός σας. Και βέβαια ανταλλαγές ανακοινώσεων του κυρίου Χρυσοχοΐδη, για τον οποίο δεν μπορώ να πω τίποτα βέβαια, απλώς λέω το γεγονός, κύριο Γιάννο Παπαντονίου, λέγουν πολλά. Αυτά βρέστε μεταξύ σας, εγώ δεν υπονοώ τίποτα. Ολοκληρώστε, κύριε Γιαννέλη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ. Το λόγο έχει ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με τη σημερινή πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση Siemens, φτάνουμε στην κορύφωση της πολιτικής υποκρισίας, της ανευθυνότητας και του κομματικού υπολογισμού που έχει δείξει η αξιωματική αντιπολίτευση. Μήνες τώρα πλέκει ένα γαϊτανάκι υπονόμευση των θεσμών μέσα στην προσπάθειά της να καλύψει την πολιτική της ανυπαρξίας σε επίπεδο θέσεων, σε μια κρίση για τον τόπο, και βεβαίως μέσα σε μια άλλη προσπάθεια, μέσα από τη βουλευτική διάθεση που έχει η εξουσία, αλλά επειδή δεν έχει απολύτως τίποτε να προσφέρει στον ελληνικό λαό, έχουν γελιοποιηθεί οι δίθεν θέσεις που έχει προτείνει για την έξοδο από την οικονομική κρίση. Το μόνο το οποίο κάνει είναι να προσπαθεί να μεταβάλει τον τόπο σε μία αρένα όπου μόνος πρωταγωνιστής είναι το ΠΑΣΟΚ, με υποτιθέμενα σκάνδαλα τα οποία εκείνο δημιουργεί στη φαντασία του, και όχι μόνο τα δημιουργεί στη φαντασία του, όταν άλλοι θεσμικοί παράγοντες δεν προστρέχουν σε αυτή την άθλια προπαγάνδα του ΠΑΣΟΚ, υφίστανται για την επίθεσή του, και μιλάω για τη δικαιοσύνη. Δηλαδή, έλλειψη θέσεων σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, διαστρέβλωση της πραγματικότητας και ποινικότητας της πολιτικής ζωής, και από εκεί και πέρα ευτελισμός των θεσμών, επίθεση εναντίον της δικαιοσύνης. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ της σήμερα. Και φαίνεται ακόμα και αυτή την ώρα που μιλάμε, και φάνηκε και από όσα συζητήθηκαν πριν από λίγο εδώ από τους συναδέλφους συζητητές του ΠΑΣΟΚ. Πρωθυπουργός όλο αυτόν τον καιρό, οι αρμόδιοι υπουργοί αγωνίζονται για να αντιμετωπίσουν τόπο στην κρίση. Και η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα τα καταφέρνει πολύ καλύτερα από άλλες χώρες. Και ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ένα και μόνο λόγο έχει. Τη λασπολογία, και μάλιστα με τη λευό, ο οποίος υπερβαίνει τα σύνορα. Δεν διστάζει να δυσφημεί τη χώρα του. Δεν διστάζει πραγματικά να ευτελίζει τον τόπο του την κρίσιμη ώρα έξω από τα σύνορα της Ελλάδας. Πρωτοφανές παράδειγμα πολιτικής ανευθυνότητας αρχηγού και διαρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και το κακό είναι, ξέρετε, ότι
μέσα σε αυτή την κομματική πειθαρχία που επιβάλλει, αυτή την ώρα ακολουθούν και οι βουλευτές του ακόμα και σε υποθέσεις όπως η σημερινή. Άκουγα με θλίψη πραγματικά, γιατί θλίψη μόνο προκαλεί προσπάθεια διαστρέβλωσης πραγματικότητας, την οποία επιχείρησε ο κύριος Χιτήρης. Και τι μας είπε? Ακούσε εκεί, λέει, μπήκαμε σε επιτήρηση. Η Ελλάδα μπήκε σε επιτήρηση. Λέει, ποτέ δεν είχε μπει. Ξεχνάει ο κύριος Χιτήρης τι σημαίνει επιτήρηση, πόσες χώρες αυτή τη στιγμή που έχουν έλλειμμα πάνω από 3% είναι σε επιτήρηση. Περίπου θα μπουν, κατά τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε επιτήρηση 13 περίπου από τις χώρες της Ευρωζώνης. Δηλαδή, ώσπου να κατέβουν στο έλλειμμα κάτω από το 3%. Και ξεχνάει κάτι άλλο. Μεσούσεις της κρίσης, αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, η Ελλάδα με τα σημερινά στοιχεία που ήρθαν από την Κομισιόν, σημερινά στοιχεία, η Ελλάδα είναι πάνω από το μέσον όρο της Ευρωζώνης, με όλες τις δυσκολίες που περνάμε, καλύτερα από άλλες χώρες, πάνω από το μέσον όρο της Ευρωζώνης, παραδείγματος χάρη στο ρυθμό ανάπτυξης, σε ό,τι αφορά τα θέματα του ελλείμματος, σε ό,τι αφορά τα θέματα της απασχόλησης. Και ξεχνάει ο κύριος Χιτήρης ότι και τώρα, αυτή τη στιγμή, εάν μετρήσουμε την Ελλάδα σήμερα, μέσα στην κρίση, με αυτά τα προβλήματα, με την Ελλάδα που μας παρέδωσε ο κύριος Σιμίτης και το ΠΑΣΟΚ, με τον κύριο Παπανδρέου, κορυφαίο υπουργό, αν μετρήσουμε τότε που δεν υπήρχε ούτε κρίση, υπήρχε Ολυμπιακή ανάπτυξη και ούτω καθεξής, κανένα δείγμα παγκόσμιας κρίσης. Μεγέθη όπως το έλλειμμα, παραδείγματος χάρη, ή μεγέθη όπως η ανεργία, ήταν πολύ χειρότερα από αυτά που έχουμε σήμερα. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ. Αυτή την Ελλάδα παρέδωσε το ΠΑΣΟΚ. Δεν την νοσταλγεί κανείς αυτήν την Ελλάδα. Εκτός από εκείνους οι οποίοι με βουλημία σκέφτονται την εξουσία γιατί την έχουν ως μόνο στόχο. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε συνάδελφε. Και σε ό,τι αφορά το έλλειμμα, αυτό το μεγάλο άγος του ελληνικού λαού και για τώρα για τις επόμενες γενιές, ασόψονται, ισόν εξεκέντησαν εκείνοι οι οποίοι πήραν το δημόσιο χρέος κάτω από 30% το 1981 και το εκτείναξαν στο 100% και πάνω το 2004. Και το ερώτημα είναι, δανείστηκε ο ελληνικός λαός? Τον χρέωσαν τον ελληνικό λαό? Πού πήγαν, κύριοι συνάδελφοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τα λεφτά με τα οποία χρεώσαν τον ελληνικό λαό αυτά τα χρόνια? Πού πήγανε? Πού πήγαν 20 χρόνια που κυβερνούσατε και που κάνατε τα ελλείμματα, τα χρέη, εκεί που τα φέρατε? Πού πήγαν τα λεφτά που χρεώθηκε ο ελληνικός λαός? Θα απολογηθείτε ποτέ σε αυτά? Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί σήμερα η Ελλάδα, σας το είπα, είτε θέλετε είτε δεν θέλετε, είτε συκοφαντείτε την Ελλάδα, είτε δεν τη συκοφαντείτε κι εσείς και ο αρχηγός σας, η Ελλάδα προοδεύει και τα καταφέρνει καλύτερα από τις οποίες δεν τολμούσαμε να συγκριθούμε πριν από καιρό. Αυτή είναι η αλήθεια. Και όσο εσείς και τα φερέφωνά σας θέλετε να καλύψετε την αλήθεια, δεν θα τα καταφέρετε. Δεν σας νοσταλγεί κανένας. Δεν σας νοσταλγεί κανένας αυτή τη στιγμή. Σας παρακαλώ. Και τι κάνετε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, φυσικά εναλλακτική λύση, πού να προτείνετε? Τα φθηνά βήματα περί πράσινης ανάπτυξης και όλα αυτά, και εδώ και διεθνώς τα ακούει ο κόσμος και γελάει. Μη έχοντας πρόταση, μην τολμώντας να εμφανίσετε για πρόταση. Γιατί και αν εφαρμοστεί είναι, και φυσικά δεν είπατε ποτέ που θα βρείτε για να κάνετε όλα αυτά που λέτε. Ποιους θα χρεώσετε, ποιους θα φορολογήσετε, ποια έργα θα σταματήσετε, δεν μας τα είπατε. Βλέποντας λοιπόν ο κ. Παπανδρέου ότι εδώ πλέον δεν πάει άλλο ιστορία, κρύφτηκε, σκανδαλολογία, τέρμα. Και καλά εδώ σας το είπα. Να βγάλεις τη λεβόα στο εξωτερικό και να υβρίζεις τη χώρα σου. Το ίδιο γίνεται και εδώ αυτές τις μέρες. Κυριολεκτικά Γαϊτανάκη. Εξεταστική Επιτροπή Προανακριτική. Α, σου λέει το ΠΑΣΟΚ, γιατί το κάνουμε? Μα το κάνουμε, λέει, γιατί έχουμε σκάνδαλα. Τι να κάνουμε? Για να τα δούμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Τα έχω αναλύσει τόσες μέρες, τα ξαναλέω και τώρα. Φτάσατε να ονομάσετε το σκάνδαλο υπόθεση Ζαχόπουλου. Θυμάστε την ιστορία. Με το που αποκαλύφθηκε τι συνέβη, από εκεί και πέρα δεν ήξεραν κατά πού να φύγουν. Μια ανθρώπινη ιστορία πήγαν τη βαφτίσει στο σκάνδαλο. Το σκάνδαλο της Επιτροπής Ανταγωνισμού Κουμπάρι. Μια υπόθεση δωροδοκίας που δικάστηκε. Σκάνδαλο. Λες και δεν θυμώνεται πραγματικά ότι κάτι τέτοιο σε μια εποχή σαν τη σημερινή μερικές φορές υπάρχει, αλλά από εμάς αποκαλύφθηκε. Από την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς, όπως ξέρετε, και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού ορθότερα, αποκαλύφθηκε αυτό και τιμωρήθηκε. Αλλά πού είναι το σκάνδαλο? Όταν αναδεικνύεις τη διαφθορά και την τιμωρείς, υπάρχει σκάνδαλο? Ή είναι σκάνδαλο τον καιρό που τέτοιου είδους υποθέσεις ήταν τρέξεις και τις καλύπτετε κατά το χαλί επί των ημερών σας? Με την νοοτροπία, όπως ξέρετε, έτσι να κάνουμε, είπαμε να του κάνουμε ένα δωράκι, αλλά όχι 500 εκατομμύρια. Με αυτή την νοοτροπία πάτε να
σήμερα στον ελληνικό λαό και στο κοινοβούλιο λογική ότι ανετράπησαν τα δεδομένα του ήθους του Πασόκ, τουλάχιστον του Πασόκ, το οποίο κάποιοι εξέφραζαν, στα ομόλογα. Τα ομόλογα αποκαλύφθηκαν ναι ή όχι, το θέμα των δομημένων ομολόγων από την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς. Και δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ. Απολογηθήκατε ποτέ για το ομόλογο ΔΡΗ, το οποίο το πληρώνει δομημένο με μεταφορά συντελεστή δόμηση ο ελληνικός λαός όλο αυτό το χρονικό διάστημα? Γι' αυτό γιατί δεν απολογίστηκε? Λέτε σκάνδαλο τα ομόλογα, και να έρθει λέει και στη Βουλή, λες και υπήρξε θέμα ευθύνης υπουργών, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ. Οι κατηγορούμενοι τιμωρούνται. Και από εκεί και πέρα δεν μιλάει κανείς για το ομόλογο ΔΡΗ και την ιστορία εκείνη που την πληρώνει ο ελληνικός λαός. Πότε συμβατοπεδίου. Εξεταστική επιτροπή γίνεται εδώ. Πάνε με ψευδομάρτυρες και την περιραίουσα ατμόσφαιρα να μπλέξουν τον Πρωθυπουργό, υπουργούς. Δεν βγαίνει απολύτως τίποτα. Θέλανε και προανακριτική επιτροπή. Ακούστηκε ότι τα πήρε έστω και ένας, ότι χρηματίστηκε έστω και ένας άνθρωπος. Αποδείχτηκε οτιδήποτε? Στην επιτροπή ψευδομάρτυρες κουβάλισαν και τους επεκαλούνται έξω από το περιστήριο της Βουλής. Ψευδομάρτυρες. Και αυτό το βάφτισαν σκάνδαλο, το οποίο λέει αυτή τη στιγμή έπρεπε να έχει αποκαλυφθεί περισσότερο. Ναι ή όχι ακολουθείτε η διαδικασία στον χώρο της δικαστικής οδού? Τι άλλο αποκαλύφθηκε? Την αμηχανία του Πασόκ να μπλέξει υπουργούς με την περιραίουσα ατμόσφαιρα και με ψευδομάρτυρες? Με αυτή τη λογική θα πορευτούμε δηλαδή στην περίπτωση αυτή? Και ξέρετε που φαίνεται η χειδαιότητα του πράγματος? Άντε να πιστέψω εγώ.